Παρουσία του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, κ. Μιχάλη Χρυσοχοίδη, τελέστηκαν το μεσημέρι στη Λάρισα τα εγγένεια του νέου υπερσύγχρονου κτηρίου του αστυνομικού μεγάρου της πόλης. Ο Υπουργός, λίγο πριν κόψει την κορδέλα των εγγενείων, κατά την ομιλία του στους παριστάμενους, μίλησε για το ζήτημα της ασφάλειας, τονίζοντας ιδιαίτερα πως βασικό ζητούμενο στη σύγχρονη κοινωνία μας είναι η δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η καταπολέμηση της ανασφάλειας να αποτελέσουν τις υψηλές επιταγές μιας δημοκρατικής πολιτείας. Ενώ ευχαρίστησε θερμά όλους τους αστυνομικούς που εργάζονται υπηρετώντας τους πολίτες. Η δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι ατομικές ελευθερίες, η ασφάλεια του πολίτη, η καταπολέμηση της ανασφάλειας του πολίτη που αλλάζει. Σε όλα αυτά τα ζητήματα θα συνδέσουμε απολύτως, γιατί αποτελούν τις υψηλές επιταγές της σημερινής δημοκρατικής μας πολιτείας. Τα μαθήματα λοιπόν που κάθε φορά παίρνουμε με έναν πικρό τρόπο, πρέπει να τα κάνουμε διδάγματα και πολιτικές κυρίως για να καταπολεμήσουμε όλους τους εχθρούς που καθημερινά υπονομεύουν τη δημοκρατία και την ανθρώπινη ζωή. Σύντομο χαιρετισμό στα εγγένεια του αστυνομικού μεγάρου Λάρισας απίθυναν τόσο ο νομάρχης κ. Λουκάς Κατσαρός όσο και ο δήμαρχος της πόλης Κώστας Ζανακούλης, οι οποίοι μίλησαν για τις δυσκολίες που υπήρξαν στην ανέγερση του κτηρίου. Χαρακτηρίζονταν στη σημερινή εκδήλωση ιστορική. Η νομαρχία Λάρισας σε συνεργασία κυρίως με τους συνδικαλιστές αξιωματικούς αλλά και τις τοπικές υπηρεσίες του Υπουργείου, πήραμε στην πλάτη μας την υπόθεση αυτή. Είχαμε κόντες, είχαμε ένα φάκελο ολόκληρο, όπου καλούνταν κάθε τόσο οι βουλευτές να παρεμβαίνουν με ερωτήσεις στην Βουλή για να ξεπλέξει επιτέλους μέσα από τα γραφειοκρατικά γρανάζια και τα λάθη, όπως λέμε στη Θεσσαλία, τα εξεπίτηδες τα οποία γινόντουσαν γιατί υπήρχαν άλλες προτεραιότητες και άλλες επιλογές. Αυτή είναι η αλήθεια. Χρειάστηκε ένας αγώνας σκληρός πολλών ετών για να φτάσουμε σε αυτή την ημέρα, την ημέρα των εγγενείων, αυτού του ωραιότερου και λειτουργικού μεγάλου της αστυνομίας. Κύριε Υπουργέ, καμιά φορά η ζωή είναι δίκαιη. Όπως βλέπετε, είναι πολλές φορές και άδικη, αλλά πολλές φορές είναι και δίκαιη. Βλέπετε ότι έκανε το γύρο και γύρισε σε εσάς. Εσείς που εντάξατε, εσείς που εγγενιάζετε. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του οικοδομήματος παρουσίασε ο αστυνομικός διευθυντής Λάρισας, κ. Βασίλης Καλάτσης, υπογραμμίζοντας πως η κατασκευή του υπερσύγχρονου αυτού κτηρίου αποτελεί μέρος του φιλόδοξου προγράμματος της ελληνικής αστυνομίας για την αναβάθμιση του κτηριακού εξοπλισμού. Υπάρχουν και λειτουργούν εγκαταστάσεις που απευθύνονται στους πολίτες, άλλες που αφορούν ειδικές κατηγορίες κοινού, όπως παραδείγματος χάρη αλλοδαπή, κρατητήρια ικανής χωρητικότητας με φυσικό φωτισμό και αερισμό χωρίς τη χρήση φωταγωγών. Αυλή κρατουμένων με γήπεδο μπάσκετ, χώροι αποκλειστικές κρίσεις από τους εργαζομένους γυμναστήριο στο καρτήριο, χώροι συνάδελφοι κοινού, κηλικείο, εστιατόρια έντους απολαυρών χρήσεων, αίθουσες συσκέψεων και χώροι υποστηρικτικής λειτουργίας, γκαράζ και αποθήκες. Στην τελετή των εγγενείων, στο τέλος της οποίας ο αστυνομικός διευθυντής Λάρισας παρέδωσε αναμνηστικό δώρο στον Υπουργό, παρέστησαν ο υπαρχηγός της Ελλάς, κ. Στραχοβίτσας, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου, κ. Γρηγόρης Στασούλας, ο Γενικός Επιθεωρητής της Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος, κ. Κωνσταντίνος Κασαπάκης, ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Περιφέρειας Θεσσαλίας, κ. Γιώργος Καμαρινόπουλος, ο Υφυπουργός Οικονομικών Φίλιππος Αχινίδης, βουλευτές του Νομού Λάρισας, εκπρόσωποι τοπικών αρχών του Νομού και ευρύτερα της Περιφέρειας Θεσσαλίας και διευθυντές των αστυνομικών υπηρεσιών.